Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νάσος Γουμενίδης και ευθύς αμέσως ξεκινά το δελτίο ειδήσεων του Gossip TV. Ξεκινάμε με την πάλε ποτέ εθνική μας παρουσιάστρια Ρούλα Κορομιλά, η οποία είδε τη σεζόν αυτή ως την χειρότερη τηλεοπτικά σεζόν για την ίδια. Λίγο το γεγονός ότι το Greek Idol δεν βγήκε ποτέ, το Φαγί Μαραμάγκα. Λίγο το γεγονός ότι η ίδια δεν είναι πια διευθύντρια των εκπομπών ή μάλλον τόσων πολλών εκπομπών, παρά μόνο τη εξή μια ναι στην καλή χαρά, αφού ο Νίκος Μουτσινάς κάνει τα δικά του και η Ρούλα Κορομιλά έχει κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό τη. Από την άλλη, στα προσωπικά τη επικρατεί ξηρασία. Στο μαγαζί, στο Κολονάκι, υπάρχει πρόβλημα και ψάχνει να βρει έναν επενδυτή. Και όλα αυτά έχουν, θα έλεγα, καταρακώσει την πάλι ποτέ εθνική μας παρουσιάστρια. Μια παρουσιάστρια που δεν χαίρει της εύνοιας του Δημήτρη Κοντομινά όπως παλιότερα και βεβαίως δεν περνάει το δικό της. Την ίδια στιγμή, τα στελέχη που κατά τα άλλα ήταν στο παρεάκι της και ήταν προστατευόμενοι, προσπαθούν να κάνουν τα δικά τους κονέ προκειμένου να παραμείνουν στον σταθμό χωρίς την ίδια πίσω από την πλάτη. Μα πόσο αχαριστία. Καζάνι που βράζει είναι το δέστε τους, καθώς ο Νίκος Μουτσινάς ήθελε πάρα πολύ να γράψει τις εκπομπές μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο το κανάλι και η διοίκηση επιτέλους έδειξαν ότι ασκούν διοίκηση, λέγοντάς το ένα μεγαλοπρεπές όχι. Αντιθέτως, βρέθηκε μια μέση λύση η οποία θέλει κάποιες εκπομπές να είναι γραμμένες και κάποιες όχι. Την ίδια στιγμή, κρίση φαίνεται να υπάρχει στη σχέση με τον Γιώργο Δάσκαλο, την επαγγελματική πάντα, καθώς τον έχει στην μπούκα κι αυτόν. Λέτε με την αρχή της νέας σεζόν, αν ξεκινήσει πάντα η εκπομπή, ο πιτσιρικάς να μείνει εκτός, ποτέ δεν ξέρεις. Νυχτοπερπατήματα είχαμε το Σαββατοκύριακο, πολλά. Και μάλιστα και από μέλουσες νύφες. Αναφέρομαι στη Βασιλική Τσεκούρα που την εντοπίσαμε στον Σάκη Ρουβά μαζί με την κολλητή της Βαλεντίνη Δασκαλούδη να διασκεδάζει στο καθιστό. Κυρία η Βασιλική, λίγες μέρες πριν το γάμο της με τον Παπαλουκά, ο οποίος προσπαθεί να παίξει μπάσκετ στο Ισραήλ από τον πάγκο της Μακάμπη. Την ίδια στιγμή στον Σάκη Ρουβά συνέβη ένα πολύ έτσι ωραίο γεγονός όταν ένας πιτσιρικάς κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Σ' έχω ερωτευτεί» ανέβασε πάνω την καλή του και της έκανε πρόταση γάμου γονατιστός. Ο ίδιος ο Ρουβάς συγκινημένος σταμάτησε το πρόγραμμα και είπε πως η μέρα η σημερινή που σας βρίσκει τόσο ερωτευμένους μακάρι να είναι έτσι για όλη σας τη ζωή. Φεύγουμε από την Ελλάδα και πάμε μέχρι την Κύπρο, όπου ο Φίλιππος Οφιανός έβαλε για μία ακόμα φορά στεφάνι. Παντρεύτηκε την Πολύμνια Λευτέρη με κουμπάρο τον Μιχάλη Παπαευαγόρου. Την ίδια μέρα βάφτισαν και την μόλις 7 μηνών κορούλα τους να του ζήσει. Η Φέις Κορδά φαίνεται ότι παλιότερα ήταν στην τάξη του σχολείου της αυτή που τα έλεγε όλα στους καθηγητές της. Έτσι λοιπόν έδωσε σήμερα τον Άκη Πετρετζίκη για τη δαγκονιά που είχε στο δεξί του χέρι. Ο Πετρετζίκης παραδέχτηκε ότι τον δάγκωσε η Σάσα Σταμάτη. Αντιλησικό. Δήμητρα Ματσούκα βγήκε το Σάββατο το βράδυ με ένα μαγικό σορτσάκι και έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα της αδελφής της Μαρία, η οποία αηδή σε γνωστό στέκει στο Γκάζι με τον Χάρη Ακριτίδη. Ο Ακριτίδης, άλλο που δεν ήθελε, με το που είδε την σεξι ηθοποιό, μίλησε για φαντασίωση ανδρών και η ίδια κλείστηκε μέσα στα σνίχια της, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, δηλαδή μαζεύτηκε πάρα πολύ. Να σας πούμε ότι οι δύο αδελφές είναι πάρα πολύ αγαπημένες, αντίθεση με άλλες αδελφές της Showbiz που δεν θέλει μία να βλέπει την άλλη. Και τέλος, Πάολα, μία φωτογραφία συλλεκτική. Μια φωτογραφία όμως που δείχνει πώς ένας στήθος όταν δουλευτεί σωστά και όταν προσθέσεις σωστά την ποσότητα που πρέπει, μπορεί και μένει όρθιο χωρίς σουτιέν. Δείτε λοιπόν τις αποκλειστικές φωτογραφίες σήμερα από τον Άσος Μπλοκ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο πάντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.